Megamart. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr. Megamart. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Megamart. Be smart. Buy smart. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κεκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμαι με το αστικό. Κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα περιορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στον χρόνο σας. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ, Ηλεκτρονέτ. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε με μας. Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας στην σελίδα μας www.joycruises.gr. Στο κέντρο της πόλης, το παραδοσιακό κατάστημα Παυλογιάννης σας προσφέρει όλα τα είδη συσκευασίας για επαγγελματική και οικιακή χρήση. Στο μοντέρνο χώρο μας θα βρείτε όλα τα είδη συσκευασίας που χρειάζεται ένα εμπορικό ή τουριστικό κατάστημα, όπως σακούλες, χάρτινες και πλαστικές, χαρτιά σε πολλά σχέδια και χρώματα και με κερκυραϊκά θέματα. Παυλογιάννης, στην Πλακάδα Καγιού, κουτιά χρυσοχοΐας, πουγκιά, ετικέτες αυτοκόλλητες και κρεμαστές, ρολό πλαστικό και χάρτινο και κορδέλες σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και διαστάσεων. Παυλογιάννης. Χαμηλές τιμές. Και βέβαια, σε εμάς θα βρείτε όλα τα είδη χαρτοπολίου. Παυλογιάννης, στην Πλακάδα του Αγίου. Το δικό σας παραδοσιακό κατάστημα. Στην Κέρκυρα με εξαιρετικές τιμές. Το καλοκαίρι είναι εδώ και το πολυκατάστημα Well μας προσφέρει όλα τα καλοκαιρινά είδη σε απίστευτες τιμές. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Μαγιό, παιχνίδια, πετσέτες, παπούτσια, παντόφλες και όλα τα αξεσουάρ για την θάλασσα και για το καλοκαίρι θα τα βρείτε στο πολυκατάστημα Well. Σε προσφορά και τα χειμερινά είδη.
Πολυκατάστημα Well. Σε εξαιρετικές τιμές. Ταβέρνα Γαλήνη στον Άγιο Στέφανο Σινιών. Στο γραφικό λιμανάκι του Αγίου Στεφάνου, η Ταβέρνα Γαλήνη σας προσκαλεί να νιώσετε το αεράκι του Ιωνίου και να απολαύσετε την καλύτερη ποικιλία από μεσογειακές γεύσεις και φρέσκο ψάρι, συνοδευόμενη από ειδική λίστα κρασιών από Έλληνες παραγωγούς και όχι μόνο. Μοναδικές στιγμές λαχταριστών γεύσεων σε εσάς και τους αγαπημένους σας. Πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores Παουλής. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Λευκύνης, στη Διασταύρωση Λιμανιού και στα τηλέφωνα 26620 22202 και 26620 29150. Με ένα κλικ στο www.kerkirastores.gr μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε τις παραγγελίες σας με δωρεάν και άμεση παράδοση στο χώρο σας. Εστιατόριο Rex στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού, στο κέντρο της πόλης. Από το 1932, σταθερά προτείνει γεύσεις με γνώμονα την παράδοση που σίγουρα δεν θα σας αφήσουν ανικανοποίητους. Εστιατόριο Rex, για ένα ξέχαστο ταξίδι γεύσης. Corfu Sandals. Μεγάλη ποικιλία σε χειροποίητα σανδάλια, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά, από δέρμα εξαιρετικής ποιότητας για κάθε στυλ. Στο κατάστημά μας θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα πιο ξεκούραστα και μοδάτα ανατομικά σανδάλια της ελληνικής εταιρείας Fantasy Sandals. Νιώστε την γη κάτω από τα πόδια σας με ένα σανδάλι από το Corfu Sandals. Για τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Εγχαράβη. Και στο τηλέφωνο 2630-64-190. Καλησπέρα σας, βράδυ Κυριακής, 25 Αυγούστου, 10 η ώρα ακριβώς, εκπομπή Λόγος Αντίλογος Πιστή, πάντα στο ραντεβού της μαζί σας. Μας παρακολουθείτε από τα social media, σε Facebook, Instagram, αλλά και TikTok, από το κανάλι μας στο YouTube, Corfu TV News, όπου κάνετε εγγραφή για να βλέπετε τα αποκλειστικά μας βίντεο και τα ρεπορτάζ μας, καθώς επίσης μας στέλνετε ό,τι θέλετε να επισημάνουμε στο email μας, corfutvnews@gmail.com. Γρήγορα ανοίγουμε το βήμα της εκπομπής μας και αποδεχόμαστε τον Διονύση Μάμαλο. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα. Και είναι βράδυ Κυριακής, 25 Αυγούστου. Εμείς πιστοί στο ραντεβού μας. Η τελευταία Κυριακή του Αυγούστου που μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ αυτός ο μήνας. Και οι τρεις μήνες μας ταλαιπώρησαν πολύ. Όντως. Και οι τρεις μήνες. Θα ξεκινήσουμε, Διονύση, με τα θέματα. Πολλά θέματα και σήμερα. Πολλές και καταγγελίες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Μια τρομακτική εμπειρία αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με λεωφορείο ομάδα τουριστών, μεταξύ των οποίων ήταν αρκετοί αλβανικής και βρετανικής καταγωγής που πήγαιναν στην παραλία στον Παρμπάτη στην Κέρκυρα. Πρέπει να σου πω, οι πληροφορίες που μας λένε ότι ήταν η λεωφορείο του περαστικού κτέλου. Σήμερα λοιπόν το δημοσίευμα, ο οδηγός του λεωφορείου, επειδή οι τουρίστες μιλούσαν δυνατά και γελούσαν μέσα στο όχημα, βγήκε εκτός αυτού με τις ντροπιαστικές εικόνες από την Κέρκυρα, που δεν τιμούν κανέναν, με ντροπιαστικές εικόνες από την Κέρκυρα, δηλαδή. Έλεγε και τι δεν είπε το στόμα του. Εγώ το έχω δει το βίντεο, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το παρουσιάσουμε. Δεν παρουσιάζεται αυτό το βίντεο. Μάτρε! Respect! Someone who's working! Respect! Yes.
15 μέρες χωρίς να πω και να καχανίζετε όλοι. Ανέβηκε μάλιστα σε αλβανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο άντρας ήταν σε, ο οδηγός ήταν σε έξαλλη κατάσταση και ενώ οδηγούσε στους επικίνδυνους δρόμους έτσι και στο, κοντά στις στροφές, στο Μπαρμπάτι, έβριζε τα θεία, χτυπούσε το τιμόνι, το τζάμι του λεωφορείου, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή των επιβατών. Φώναζε στους επιβάτες που είχαν έρθει στην Κέρκυρα να διασκεδάσουν. Λοιπόν, άρχισε να χτυπάει τον εαυτό του με γροθιές κάποια στιγμή, πρέπει να σου πω. Και βεβαίως ανέφεραν αυτή την ιστορία. Εγώ που το είδα το βίντεο, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βεβαίως μιλάει ότι εργαζόταν πάνω από 15 ώρες. Καλό είναι η αστυνομία να το ελέγξει. Είναι πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Θα το βγάλουν και αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, μεγάλα τηλεοπτικά μέσα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ξέρεις, εκεί στη στροφή, στα μουράγια, το δεσποτικό που λέμε και στην δεξιά κάνουμε για το φαλιράκι, είχαν τοποθετήσει ο Δήμος ή η Περιφέρεια κάποια εμπόδια ώστε να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητα. Θεώρησε καλό κάποιος κύριος να βάλει τα μάξι του με αποτέλεσμα να κλείσει τη στροφή και να γίνεται ο χαμός εκεί. Βέβαια κάποιοι κύριοι φρόντισαν να του υπενθυμίσουν ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος και του βάλανε με το χειρότερο τρόπο βέβαια να το υπενθυμίσουν. Του βάλανε τα εμπόδια αυτά τα πόδια που είχε ο Δήμος εκεί πέρα, η Περιφέρεια, δεν ξέρω ή ο Δήμος ή η Περιφέρεια, να τα βάλουν πάνω στο αυτοκίνητό του. Είναι σε συνεργασία και με την Τροχιακή Κέρκυρας αυτές οι ρυθμίσεις και τα κορονάκια που έχουν μπει εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα με τα μπορείματα. Έχουμε σκουπίδια διάσπαρτα. Εντάξει. Και το λέω αυτό διότι θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή να ενεργοποιήσει αυτά τα πρόστιμα. Δηλαδή, εξηγούμε. Έναν υπάλληλο, δύο υπαλλήλους, για 20 μέρες. Στα σημεία που γίνεται η αποκομιδή, στα σημεία που πετάνε ώρες ανεξέλεκτα απορρίμματα και να ρίχνουν. Να δεις να το ξανακάνει κανείς. Έμα. Πρέπει να το ενεργοποιήσει το πρόστιμο, πρέπει να γίνει αισθητό σε αυτούς που καθέξιν και κατεξακολούθησιν δημιουργούν προβλήματα με τα απορρίμματα, με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Βράιλα Αρμένη. Υπάρχει πολύ χώμα. Ναι, υπάρχει χώμα, Διονύση, γιατί κάποιος πήγε και άφησε μία γλάστρα με ένα λουλούδι, ξέρω, και κάποιοι άλλοι πήγαν και πήραν τη γλάστρα και άφησαν το χώμα. Άφη. Τώρα, εντάξει, είναι ακόμα εδώ παραμένει, πρέπει να σου είναι πω. Είναι αυτά τα παράξενα, που βλέπουμε. Λόφος Μανιάκη. Είναι εκεί στο, μετά το στενό της Αλεπούς, αριστερά, που είναι τα ψυγεία, παλιά υπήρχαν τα ψυγεία, τώρα είναι μια μεταφορική εταιρεία άξονας. Εκεί τρέχουν λύματα πολύ καιρό. Ναι. Πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να παρέμβει η ΔΕΙΑΚ, θα μου πεις και πού να προλάβει. Πού να το κάνει. Παρέμβει. Έτσι είναι. Πάμε και στην Εθνική Λευκύμης προς τη Χρυσίδα, που υπάρχουν κάποια καλάμια εκεί στην άκρη του δρόμου. Είναι λίγο επικίνδυνα, λένε κάτι και εκεί, γιατί αυτή είναι λίγο επικίνδυνα. Λοιπόν, το αναδεικνύουμε. Σέρβος πέταξε τις ξαπλώστρες που χρόνια τώρα ο Δήμος τα βάζει εκεί σε αυτή τη μοναδική παραλία για να εξυπηρετούνται οι δημότες. Δηλαδή, οι λουόμενοι που πηγαίνουν εκεί μπορούν να πάνε στις ξαπλώστρες, δωρεάν βέβαια. Ο Σέρβος θεώρησε σωστό να πετάξει τις ξαπλώστρες στη θάλασσα. Δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές. Όσο και αντίδραση να υπήρχε, δεν λύνεις έτσι αυτό που σε ενοχλεί. Πάμε τώρα και στα εμπορεύματα που αυτές τις μέρες πέσαν κάποια πρόστιμα. Mm-hmm. Βγήκε η υπηρεσία έξω και έκανε έλεγχους. Θέλω να ακούσουμε τι μας είπε ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Κώστας Βουσολίνης. Πάμε. Η διάκριση δεν γίνεται. Η συνεργείο επιλέγει κάθε φορά περιοχές και πηγαίνει και κάνει τη δουλειά του σωστά σε όλες τις περιοχές. Πραγματικά σε μία από τις περιπτώσεις στον Άγιο Αντώνη, στη Σκαλινάδα, κάποιος τους είπε ότι γιατί δεν πάτε και στον άλλον και στον άλλο και στον άλλο. Οι άνθρωποι ούτως ή άλλως είχαν σκοπό να πάνε και πραγματικά πήγανε. Να σας πω ότι εξαιτίας της επιμονής κάποιων να πάνε και σε κάποιους οι οποίοι δεν
επηρεάζουν τόσο πολύ, δεν είναι δηλαδή τόσο εξόφθαλμες οι υπερβάσεις τους, αναγκάστηκαν και πήγανε και εκεί και μου ήρθε βεβαίωση για 0,6 τετραγωνικά μέτρα, που είναι γελίο. Εν πάση περιπτώσει, γράψανε τους πάντες. Δεν έχουν αφήσει τίποτα, δεν κάνουν καμία διάκριση. Τα παιδιά κάνουν πάρα πολύ σωστά τη δουλειά τους. Γίνανε δεκάδες την ημέρα εκείνη καταγραφές με βεβαιώσεις και φυσικά με τις συνέπειες τις οικονομικές που πρέπει να υπάρχουν. Λοιπόν, ακούσαμε και τον αρμόδιο δήμαρχο, τον κύριο Μπουσολίνο, που δίνει διευκρινήσεις από την πλευρά του. Δίνει διευκρινήσεις από την πλευρά του και να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε πολλά θέματα, γι' αυτό τρέχω σήμερα. Έχουμε πολλά και σημαντικά θέματα. Πάμε το ειδικό τέλος αυτό που μπήκε για το Δημοτικό Θέατρο. Δεν μπήκε τώρα, έχει ψηφιστεί, κυρίες και κύριοι, από το 2018 με ομόφωνη απόφαση. Εδώ είναι η απόφαση, τη βλέπετε σελίδα 1. Και η κυρία Ιδραίου την έχει ψηφίσει και η παράταξή της. Με θέμα έγκριση των υπαριθμών 514-37-2018 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα έγκριση σχεδίου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου του Δήμου Κέρκυρας. Και έχουμε από την άλλη την κυρία Ιδραίου να κλαίει. Να κλαίει πόσο κακός είναι ο Δήμαρχος που θέλει να βάλει ειδικό τέλος να πληρώνουν κάποια σωματεία βέβαια, όχι όλα, οι φιλαρμονικές εξαιρούνται, τα σχολεία εξαιρούνται, να πληρώνουν κάποιο μικρό έτσι αντίτιμο για τη χρήση του θεάτρου. Βέβαια, το άφησε σε πολύ καλή κατάσταση, κυρία Ιδραίου, πρέπει να σας πω, με σόμπες να... το χειμώνα που έκανε πάρα πολύ κρύο να μέσα στα εκεί πέρα, με την οροφή να είναι σουρωτήρι, με τις τουαλέτες, στη χειρότερη κατάσταση, αρκεί να σας πω το εξής. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Φιλαρμονικής μου είπε το εξής. Μια μέρα, λέει, κάναμε συναυλία. Μια μέρα έκανα. Και βγαίνει μια κυρία με το παιδί της έξω, με την κοπέλα της. Και λέει, ξέρετε, κύριε, πρέπει να πάω κάτι συμβαίνει στην κόρη μου. Αδιαθέτησε μάλλον η κόρη μου. Να το πω, συγγνώμη τώρα για το. Να το πω. Αδιαθέτησε η κόρη μου για πρώτη φορά και πρέπει κάπου να πάμε. Ντρεπόμουν να της πω πού να πάμε. Πού να πάει η γυναίκα αυτή η ιδέα, πού να πήγαινε το παιδί της. Κατάλαβες, στο Δημοτικό Θέατρο όλα αυτά. Αυτά λοιπόν τα ωραία, κυρία Ιδραίου, αναπολύει αυτές τις εικόνες και θέλει να επαναλαμβάνονται συνεχώς. Βέβαια έκανε σπουδαίο έργο μαζί με την κυρία Τούμπρου στον πολιτισμό. Η κυρία Τούμπρου μάλιστα μου στέλνει μηνύματα και μου λέει «Εγώ δεν είμαι υπεύθυνη για τις υποδομές του πολιτισμού». Ξεχνάει η κυρία Τόμπρου ότι ήταν αντιδήμαρχος πολιτισμού και ένας αντιδήμαρχος πολιτισμού χτυπάει γροθιά στο τραπέζι και λέει όσο εδώ και μην παρέκει, φτιάξτε τις υποδομές και δεν τρέπεται που το λέει και διαμαρτύρεται η κυρία Τόμπρου. Βέβαια, εντάξει, λογικό είναι να διαμαρτυρηθεί αφού είναι στέλεχος της κυρίας Ιδραίου, μαζί με την κυρία Ιδραίου, πακέτο, το έχουν ψηφίσει. Παράταξη Ιδραίου το έχει ψηφίσει. Για να κάνουν αντιπολίτευση και μόνο, το μόνο αυτό που τους ενδιαφέρει. Στην τύχη τους όλα, όπως λέει και ο Τζαμάς. Ο Τζαμάς λέει στην τύχη τους όλα. Έτσι τα έχει η κυρία Ιδραίου. Στην τύχη τους όλα. Έτσι όλα τα άφησε. Θέλω να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος και να πω προηγουμένως, να πάμε και στη σελίδα 3, που αποφασίζει ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Σας έχουμε εδώ πέρα τα ονόματα, εγώ δεν θέλω να τα διαβάσω. Και ποιοι προσήλθαν μετά την εκφώνηση των ονομάτων κλπ. Για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση ότι δεν ήταν η κυρία Ιδραίου, Νίκος Καλόγερος, Ιδραίου, Μεταλλινός. Λοιπόν, όλοι αυτοί προσήλθαν μετά. Αλλά αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του σχεδίου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου. Και κλαίνε τον ακιοδύρονται. Μα γιατί ο κακός ο δήμαρχος. Μα δεν το ψήφισε αυτός. Ο κύριος Πουλημένος. Μπρος σε αυτή την κατάσταση, την απελπιστική κατάσταση που έχει περιέλθει το θέατρο της Κέρκυρας, κάτι πρέπει να κάνει, πρέπει να κουνηθεί. Χρήματα δεν έχει, τα τρώνε τα σκουπίδια όλα. Κάτι πρέπει να κάνει. Αυτά που δεν έκανε η κυρία Ιδραίου, πάντα κάνει ο κύριος Πουλημένος και της κακοφαίνεται. Βέβαια θέλει να κάνει αντιπολίτευση. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε πολύ γρήγορα τον κύριο Κώστα Νικολούζο, ο οποίος ήταν τότε δήμαρχος και μας λέει και την άποψη τη δική του. Μικρό τέλος για να υπάρχουν και κάποια έσοδα για τη συντήρηση του θεάτρου. Διότι
Η κατάσταση όπως εμείς τη βλέπαμε τουλάχιστον ήταν ο καθένας μπορούσε να χρησιμοποιήσει μία μοναδική υποδομή που υπάρχει στην ουσία σε όλο το νησί, ας πούμε, διότι και, και οι περιφερειακές εκδηλώσεις όλες στο κέντρο γίνονται. Ερχόταν, χρησιμοποιούσε αυτό και έφευγε χωρίς κανένα όφελος. Και επειδή και τα οικονομικά του Δήμου τότε ήταν σε άθλια κατάσταση, καταλαβαίνετε ότι είμαστε στο βάθος των μνημονίων, χωρίς χρηματοδοτήσεις, χωρίς αυτό, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να μπει μια τάξη σε αυτό το ζήτημα. Διότι δεν, αν δείτε τον κανονισμό, είναι ένας ολοκληρωμένος κανονισμός που μιλάει για συνολικά για τη λειτουργία, την ασφάλεια και τη χρήση του θεάτρου. Όσον αφορά το τέλος, ανάλογα με το χώρο που θα χρησιμοποιούνταν, θα υπήρχε ένα τέλος για την συντήρηση, την καθαριότητα κτλ. Και από αυτή την ιστορία, όσους παρήχαν εκπαιδευτικό έργο, δηλαδή σχολεία, οι σχολικές παραστάσεις, οι ετήσιες εκδηλώσεις των φιλαρμονικών, οι εκδηλώσεις των φιλαρμονικών, διότι και οι φιλαρμονικές παρέχουν εκπαιδευτικό έργο, έτσι, σοβαρότατο εκπαιδευτικό έργο. Εξαιρούνται βέβαια. Από εκεί και πέρα οι επαγγελματικές, δηλαδή σχολές κτλ. Έπρεπε να καταθέτουν ένα μικρό τέλος για τη χρήση του θεάτρου. Τότε γιατί δεν το εφαρμόσατε? Γιατί δεν το εφαρμόσαμε? Υπήρξε αντίδραση και... Όχι, αυτό πέρασε κανονικά από το Συμβούλιο. Νομίζω δεν είχαμε και αντιδράσει στο Συμβούλιο. Ήταν ζήτημα εφαρμογής. Εξάλλου πέρασε το 18, το 19 φύγαμε. Υπήρχαν και άλλες εκκρεμότητες με το θέατρο. Όπως θυμάστε, είχαμε επίσης επεξεργαστεί και είχαμε καταλήξει και στις μελέτες πυρασφάλειας και τα λοιπά, και τα λοιπά, για την αδειοδότηση του θεάτρου. Επομένως, εκκρεμούσε και αυτό το ζήτημα, έτσι ώστε να πάμε σε ένα συνολικό πακέτο για τη χρήση του θεάτρου και τη λειτουργία του θεάτρου. Λοιπόν, τον ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Κώστα Νικολούσου, τον πρώην δήμαρχο Κέρκυρας. Εξάλλου δική του ήταν η πρόταση που είχε κατέβει το 18. Βεβαίως. Και το ψηφίσαν όλοι. Έτσι. Και η παράταξη Νικολούσου. Και η παράταξη της κυρίας Ινδρέου. Η παράταξη Τρεπεκλή. Και η παράταξη της Λασί. Χαραλάμπους, Χαράλαμπος. Μάστορα Θεό. Το λέω αυτό γιατί πελάει στα μάτια. Αρμενιάκος, ο συγχωρεμένος τώρα, έτσι. Όλοι το ψήφισαν. Όλοι το ψήφισαν. Λοιπόν, προς τι αυτός ο κλαθμός και ο δειλμός? Όλοι αναγνωρίζουν ότι πρέπει να έχει έσοδα το Δημοτικό Θέατρο και κυρίως από τα σωματεία που εισπράττουν χρήματα και δεν αποδίδουν τίποτα. Και έφερα ως παράδειγμα προχθές, όχι προχθές, την προηγούμενη εκπομπή, είπα το εξής. Το καλοκαίρι γίνονται μια σειρά από συναυλίες στο Παλαιό Φρούριο. Το ρεύμα, ποιος το πληρώνει? Ο Δήμος. Και αναφέρουμε στον κύριο Αργυρό, που ήταν ο Δήμος το πλήρωσε το ρεύμα, και για τον κύριο Αργυρό. Και σας εισέπραξαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ. 500 ευρώ δεν δώσανε στον Δήμο. Έτσι, να λέμε την αλήθεια. Και όχι ψέματα. Ψέματα για να συγκοφαντήσουμε μόνο και μόνο την Δημοτική Αρχή. Μόνο και μόνο. Αυτή είναι η ιστορία. Και βεβαίως και τα ορφανά που λένε γύρω-γύρω. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να πω τίποτα για την κυρία Τόμπρου, η οποία λέω το εξής, ότι με την ιστορία που είναι πρόεδρος της Ένωσης Χοροδιών, χρωματίζει πολιτικά αυτή την ανεξάρτητη, έτσι, ένωση, μέχρι πρότινος. Μάμαλος πέρασε, Αντώνης το κοίταξε με πολύ προσοχή, να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Σπύρος Σουέρεφ το κοίταξε με μεγάλη προσοχή, παρότι ο κύριος Σουέρεφ έχει από την άλλη πλευρά, την παράταξη της κυρίας Ιδρέου. Πρόσεξε όμως να μην δώσει σε κανένα δικαίωμα να πει κάτι. Παντελής Κοντός, το ίδιο. Η κυρία Τόμπρου, πρέπει να πω, και με όλο το σεβασμό προς τον Παντελή Κοντό και στον Σπύρο Σουέρεφ και στον Αντώνη τον Μάμαλο, κάθε λίγο και λιγάκι υποδέχεται μέλη, τα περισσότερα είναι από την παράταξη της κυρίας Ιδρέου. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Η Ένωση Χοροδιών είναι ένα πολύ σοβαρό σωματείο, όργανο.
Δεν πρέπει να μπαίνεις σε αυτές τις λογικές, τις παραταξιακές λογικές. Αύριο θα χρειαστεί να πάει η πρόεδρος στο δήμαρχο. Πώς θα πάει? Λέω αυτό και θα ξαναεπανέλθω σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, να σας ακούσουμε τι μας είπε ο Σπύρος Σουέλβ, ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Κοροδιών Κερκίδας. Θα πάω λίγο παλιότερα, πριν 15 χρόνια, όταν η Δημοτική Χοροδία σαν Τσάκωμο έκανε πρόταση να υπάρξει τέλος για τη χρήση του Δημοτικού Θεάτρου. Βρεθήκαμε μετά από 15 χρόνια σε πολύ χειρότερη κατάσταση από τότε το Δημοτικό Θέατρο, ώστε νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει αυτό το πράγμα. Όμως, για να γίνει αυτό το πράγμα, πρώτα πρέπει να γίνουν κάποια βασικά έργα στο χώρο του θεάτρου, ώστε να μπαίνουμε μέσα και να είμαστε σε χώρο πολιτισμού. Όλα αυτά να γίνουν πρώτα και μετά να μπει και το τέλος πολιτισμού και το τέλος χρήσης του θεάτρου. Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο σε όλους εμάς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, όψιμους αυτή τη στιγμή που ενδιαφερόμαστε. Αλήθεια, τόσα χρόνια πόσες πορείες κάναμε και πόσες διαμαρτυρίες κάναμε για το θέατρο, γιατί δεν είναι τώρα. Είναι πάρα πολλά χρόνια που το θέατρο έδειχνε ότι δεν πάει καλά. Αλήθεια, πού είμαστε εμείς να κάνουμε μια κατάληψη του θεάτρου στις παραμονές των εκλογών που χρησιμοποιούσαν το θέατρο οι πολιτικοί, όπου χρησιμοποιούσαν το θέατρο οι υποψήφοι όλοι οι δήμαρχοι, ώστε να λάβουν το μήνυμα ότι αυτό πρέπει να φτιαχτεί και να είναι μέσα στις προϋποθέσεις για να γίνουν δήμαρχοι. Η Κέρκυρα είναι το νησί του πολιτισμού, όχι όμως μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Και όταν ακούσαμε και τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Σπύρο Σουέρε, εντάξει, δεν αντιδράει και όλο ότι πριν 15 χρόνια ήταν και η δική του πρόταση αυτή να γίνει, να εφαρμοστεί το τέλο. Η κυρία Ιδρέου το ψηφίζει και έρχεται τώρα και λέει τι. Μπορούμε να βάλουμε να το ακούσει το ρεπορτάζ. Να βάλουμε αυτό το ρεπορτάζ στο μικρό. Ναι. Πάντω, παρακαλώ. Κυρία Ιδρέου, κάνει λόγο για αντιδημοκρατική απόφαση του Δημάρχου Κεντρική Κέρκυρα Στέφανου Πουλημένου όσον αφορά την απόφαση για το χαράσι στα πολιτιστικά σωματεία. Μεταξύ άλλων, τονίζω ότι η απόφαση αυτή καταδεικνύει την έλλειψη ευαισθησία, σεβασμού και στήριξη από πλευρά του κ. Πελημένου προ τα πολιτιστικά σωματεία του τόπου του, που συντηρούν, προάγουν και καλλιεργούν τον πολιτισμό, τα ήθη και τι παραδόσει. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να σκεφτεί ότι όλα αυτά τα σωματεία με τι δεκάδε εκδηλώσει και του ανθρώπου του δημιουργούν αυτό το μοναδικό πολιτιστικό τοπίο στην Κέρκυρα. Ντροπή λοιπόν ο κ. Πελημένου να τα χρεώνει και από πάνω, χωρί να προσφέρει τίποτα ανταποδοτικά για τι εθελοντικέ υπηρεσίε του στον πολιτισμό και στα παιδιά μα. Το ακούσατε. Το ακούσατε τι λέει. Λέει και οδύρεται. Και το έχει ψηφίσει, κυρίες και κύριοι, το έχει ψηφίσει εδώ. Αυτό. Απόφαση. Εγώ θα ντρεπόμουν να κάνω αυτά τα πράγματα. Θα ντρεπόμουν. Μα τι στο καλό, δεν έχει συμβούλους να την συμβουλεύσουν, να τους πούνε μην κάνεις τέτοια πράγματα, γιατί εκτίθεσαι, κυρία Ιδρέου. Με τον χειρότερο τρόπο. Αυτοδιαψεύδεστε. Λοιπόν, θα πάμε και στο ένα άλλο θέμα. Πολύ σοβαρό. Πάμε στο επιμελητήριο. Πάμε στο επιμελητήριο. Κίμων Καλοδίκης είναι από τους συμβούλους που έδιωξε η σημερινή ηγεσία. Δείξε σε παρακαλώ πολύ, η ηγεσία του επιμελητηρίου. Προσφύγανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τον αείμνηστο Στράτο Ταγκατίδη, τον Βασίλη Βασιλάκη, Κίμος Καλοδίκης και κάποιος άλλος, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω αυτή είναι. Δικαιωθήκανε, επιστρέψανε. Και τι λέει σήμερα ο Καλοδίκης? Εν ώψη εκλογών δεν κατεβαίνω με φθαρμένα πρόσωπα, με αυτά τα πρόσωπα που έχουν 300 σελίδες πόρισμα ελεκτικό με μια σειρά από δαπάνες οι οποίες δεν ήταν σωστές. Να μην πω τίποτα άλλο. Δεν ήταν σωστές. Και το λέω αυτό διότι με όλο το σεβασμό προς την σημερινή διοίκηση του επιμελητηρίου, κάθε λίγο και λιγάκι χρηματοδοτούσαν τη φίλη του στην κυρία Ιδρέου. Οι φίλοι τους. Και ο Σπάντλας κυρίως έκανε τις συζητήσεις και έλεγε πρέπει να δώσουμε λεφτά τα Χριστούγεννα. Πρέπει να κάνουμε αυτό με τα λεωφορεία. Πρέπει να κάνουμε...
Γι' αυτό θέλανε το επιμελητήριο εργαλείο άλλων οργανισμών. Λοιπόν, ας ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Κίμωνας Καλοδίκης. Έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ δύσκολες εκλογές. Όμως, έχω απογοητευτεί πλήρως από τα σαθρά υλικά που θέλουν να αναλάβουν ξανά το επιμελητήριο. Οι έχοντες εκφράσει ενδιαφέρον δεν με εμπνέουν για το επιμελητήριο που έχουμε φανταστεί όλοι να έχουμε. Άρα, δεν προτίθεμαι να συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές. Μοναδική προϋπόθεση για να συμμετέχω στις επόμενες εκλογές είναι μία σοβαρή υποψηφιότητα ή να δω μία μαζική κινητοποίηση από τους επαγγελματίες οι οποίοι θα ζητούν μία τέτοια υποψηφιότητα. Όσο αυτή η κινητοποίηση δεν υπάρχει, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω άλλο σε θέατρα του παραλόγου, τα οποία φέρνουν 300 σελίδες πορίσματα εσωτερικών ελέγχων και να έχουμε όλη αυτή την απαξίωση του μελητηρίου, το οποίο θα γίνει πλέον ένα περιφερειακό επιμελητήριο, δεν θα είναι πλέον κεντρικό, θα υπαχθούμε κάπου αλλού με 23 άτομα διοικητικό συμβούλιο από 31 και ότι όλα αυτά εννοούμε ότι πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, εγώ δεν συμμετέχω άλλο σε τέτοια θέατρα του παραλόγου. Τον ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Καλοδίκη. Έχει καθαρή φωνή. Δεν μασάει τα λόγια του. Κύμωνας, έχει καθαρή φωνή. Έτσι. Πολύ καθαρή φωνή. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Έχουμε λίγο χρόνο να σας διαβάσω κι άλλες έτσι. Να σας αποκαλύψω μάλλον κι άλλες έτσι δαπάνες από το περίφημο προπόρισμα του Υπουργείου Οικονομικών. Για το επιμελητήριο και ο κύριος πάντα. Νερό. Το Γαστούρι δεν έχει νερό. Πολύ πρόβλημα. Αυτή η γεώτρηση που περιχαρείς τότε ο Δήμαρχος πριν 2 μήνες την ανακοίνωσε ότι έχει πάρα πολύ νερό, 2.500 σχετικά το 24ωρο, στέρεψε και αυτή. Αποτέλεσμα, έκανε μια εκτακτή σύσκεψη προχτές πριν 3-4 μέρες ο Δήμαρχος, να δουν τι θα κάνουν, μάλλον θα χτυπήσουν νέα γεώτρηση, δεν υπάρχει άλλη λύση. Το νερό είναι ελάχιστο, έχει πέσει και αυτή η γεώτρηση και καταλαβαίνεις ότι το Γαστούρι, ένα κεφαλοχώρι το οποίο έχει το μεγαλύτερο δίκτυο από όλα τα χωριά της Κερκύρας, έχει 20 ξενοδοχειακές μονάδες, δεν έχουν νερό. Παίρνουν εκ περιτροπής νερό, με ώρες. Εγώ λέω το εξής, να κάνουμε το σταυρό μας, μην πέσει και η γεώτρηση, η γεωτρήση μάλλον στην κρισίδα που παίρνει ο Δήμος της Κέρκυρας. Γιατί ως παλιός αυτοδιοικητικός πρέπει να σας πω ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο χειρότερος μήνας για τις γεωτρήσεις. Δεν έχουμε μπει ακόμα στον χειρότερο μήνα που είναι ο Σεπτέμβριος. Το Σεπτέμβριο μάλιστα όλοι εμείς οι παλιοί αυτοδιοικητικοί από εμπειρία και από διάφορες συμβουλές που μας έδιναν οι τεχνικές υπηρεσίες. Οι γεωτρήσεις γινόντουσαν από τον Σεπτέμβριο. Σε κανένα άλλο μήνα δεν μας επέτρεπαν να κάνουμε γεωτρήσεις. Γιατί είναι στο χαμηλότερο σημείο η στάθμη των υδάτων και μπορούμε τότε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα αν έχει νερό μία γεώτρηση ή όχι. Λοιπόν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το νερό. Στην Νότια Κέρκυρα πρέπει να σου πω, εκεί τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Θα ακούσουμε τώρα τον πρόεδρο του νεοχωρίου, το Πενταχώρι που είναι τα 5 χωριά εκεί πέρα, που εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά ακόμα και στη Λευκή είναι τα πράγματα δύσκολα. Μια μέρα έχουν νερό, μια μέρα δεν έχουν. Και επίσης, νέα καταγγελία, ότι από τη Λίμνη Μοσχόπουλο, παίρνουν νερό Βιτία και το πουλάνε. Παίρνουν νερό τα Βιτία, τα οποία πηγαίνουν στα χωριά και πουλάνε το νερό από τη Λίμνη. Δηλαδή, ουσιαστικά βεβαίως πρέπει να παίρνουν τη μεταφορά τους, αλλά φαντάζομαι ότι όταν πληρώνεις 150 ευρώ το κυβικό, το μοσχοπουλάνε. Δυστυχώς το μοσχοπουλάνε. Και είναι ντροπή. Αυτή τη στιγμή είναι σε κρίση, υπάρχει μια τραγική κατάσταση στην Νότια Κέρκυρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κουρί, τον πρόεδρο της κοινότητας και επιστρέφουμε. Εγώ έχω επισκεφτεί τα γραφεία της ΔΕΗ ΑΛΕ στη Λευκίνη
και τους πρότεινα να γίνει δίκαιη η κατανομή του νερού. Δηλαδή, εκεί που κλείνουν βάνες να πάρει χωριό με χωριό, τουλάχιστον να μην είναι 10 μέρες να έχει μια περιοχή νερό και μια άλλη περιοχή να μην έχει 20 μέρες. Δηλαδή, να έχει η κατανομή του νερού να είναι μία μέρα να έχει το ένα χωριό, μία μέρα το άλλο, μία μέρα το άλλο, να μπορεί ο κόσμος να αποθηκεύει νερό. Υπάρχουν τώρα εδώ χωριά που είναι 10 μέρες, 20 μέρες χωρίς νερό. Έρχονται τουρίστες από Αθήνα, από αλλού και φεύγουν. Μόλις έρχονται, φεύγουν κατευθείαν. Να πούμε ότι και το Μαθράκι δεν έχει νερό. 10 μέρες το μισό, η μισή περιοχή. Το μισό Μαθράκι δεν έχει νερό. Θέλω να ακούσουμε τι μας είπε ο αντιδήμαρχος. Ο κύριος Σπύρος Αργυρός, ο οποίος μας μίλησε για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Πάμε. Αυτή τη στιγμή το μισό Μαθράκι έχει νερό, το μισό δεν έχει. Θα σας πω ένα πράγμα. Το παράπονο μου είναι, όπως χθες πήγα και στο Δήμαρχο και στην ΔΕΙΑΚ, ότι για φέτος δεν μας έχουν βάλει ένα συντηρητή. Εγώ και ο Πρόεδρος κάναμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να κάνουμε ό,τι γνώσεις μπορούν να έχουμε εμείς για την ίδρυυση. Πρέπει όμως οπωσδήποτε χθες να έχουν βάλει ένα συντηρητή. Από τη στιγμή που η ΔΕΙΑΚ δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το Μαθράκι, θα πρέπει οπωσδήποτε, όπως κάθε άλλη χρονιά, να βάλει ένα συντηρητή. Πάμε και στο θέμα της επεξαίρεσης, που εγώ θα επαναλάβω αυτό που είπε ο κύριος, έχουμε τον κύριο Γαλιατσάτο σε λίγο, θα τον ακούσετε, που μίλησε για δυσόδη ιστορία. Είναι δυσόδης υπόθεση αυτή. Δυστυχώς, μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει την άποψη και τη θέση της κυρίας Κράτσα, η οποία δεν ξέρουμε που είναι. Ούτε στη Ζάκυνθο ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, στις εορταστικές εκδηλώσεις. Θέλω να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Η έκθεση αυτή του Ορκοτούρκου Κιστή έγινε το 21 ή το 22, αν θυμάμαι καλά. Άρα, εάν τίθεται ένα ζήτημα, θα έπρεπε να κινητοποιήσει τις τότε αρχές να ελέγξουν. Επιμένω όμως και το λέω και σε εσάς εδώ, ότι οι εκφράσεις αυτές δεν είχαν κάποιο αντικείμενο που να στηρίζονται. Είναι τυποποιημένες εκφράσεις των ορκοτολογιστών όταν θεωρούν ότι δεν έχουν επαρκή στοιχεία για τον έλεγχο τον οποίο κάνουν. Και μάλιστα στις προηγούμενες παραγράφους που κάνει ο ορκοτολογιστής εξηγεί ποια είναι τα σημεία τα οποία τον εμπόδιζαν να έχει ολοκληρωμένη άποψη. Άρα δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα, δεν έχω δηλαδή περισσότερα στοιχεία για να μιλήσω για αυτό. Αυτό είναι λυπηρό γεγονός, εξαιρετικά λυπηρό από την μια πλευρά όταν αφορά στους ανθρώπους που είναι εμπλεγμένοι σε αυτή την ιστορία, τη δυσόδη ιστορία. Απ' την άλλη δείχνει ότι έχουμε υποχρέωση ως άνθρωποι που διαχειριζόμαστε τις υποθέσεις των τοπικών αρχών και γενικότερα βέβαια και το δημόσιο χρήμα να παίρνουμε κάθε φορά τα κατάλληλα μέτρα και να κυρίως να γίνονται και οι έλεγχοι στον χρόνο που πρέπει και όπως πρέπει, ούτως ώστε τέτοια φαινόμενα να είτε να αποκτιούνται παντελώς είτε να εντοπίζονται τη γενέση τους. Δηλαδή να μην έχουμε διαχρονικότητα, όπως φαίνεται ότι υπάρχει συγκεκριμένη περίπτωση όπου πολλά χρόνια ο συγκεκριμένος ή η συγκεκριμένη έκαναν αυτή την πράξη η οποία είναι καταδικαστέα. Ακούσαμε και τον κύριο Γαλιατσάτο, Διονύση. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις μας. Δυσόδης ιστορία. Πρέπει να πω ότι αυτή η ιστορία δεν ξέρουμε το βάθος που έχει. Διότι τώρα ανοίγουν και οι άλλοι λογαριασμοί. Οι πληροφορίες μας λένε τώρα ανοίγουν και οι άλλοι λογαριασμοί. Και πολύ ενδιαφέρον είναι να μάθουμε εάν επέστρεψε η ομάδα του Πετρίτη τα 50.000 ευρώ, 53.000 ευρώ στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Γιατί ακούγονται διάφορα. Και δεν είναι ένα και... Δεν το έλεγα αν ήταν ένα και δύο και τρία και τέσσερα και πέντε χιλιάρικα. Μιλάμε για 53.000 ευρώ που πήραν 10, 20, 23 θυματικά. Έτσι. Θα δούμε. Θα δούμε αυτή την ιστορία η οποία είναι σε εξέλιξη. Θα μπει και διαχειριστικός έλεγχος για το 2023. Έχει μπει ήδη. Έχει δοθεί εντολή από το Υπουργείο Οικονομικών στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Οι πηγές μας είναι σοβαρές. Ότι θα ξεκινήσει
διαχειριστικός έλεγχος για το 2023 από την 1η-1η-2025. Λοιπόν, πάμε και στο θέμα του γηπέδου της Λευκήμης. Α, και αυτό πολύ σοβαρό θέμα, Διονύση. Εκεί είχε ενταχθεί στο φιλόδημο. Είχε ξεκινήσει ο εργολάβος με το Στίβο και ενώ πήγαινε, προχωρούσε η ιστορία αυτή του έργου, σταμάτησε εδώ και ένα μισό χρόνο, έχει σταματήσει και έχει μείνει ένα εργοτάξιο. Και το θέμα είναι πώς αυτά τα 200 παιδιά περίπου που αθλούνται εκεί κάνουν προπόνηση στο στάδιο της Λευκήμης, τι θα γίνει με αυτούς. Βέβαια. Και εκεί θα είναι σε αυτή την κατάσταση. Τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά. Θέλω να ακούσουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Κάντα, ο οποίος είναι πρόεδρος. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Λευκήμης, ο κύριος Δημήτρης Κάντας, ο οποίος μας μίλησε, πάμε να τον ακούσουμε. Αντιμετωπίζουμε όχι μόνο η Αθλητική Ένωση Λευκήμης, αλλά γενικότερα η Νότια Κέρκυρα, διότι στο στάδιο της Λευκήμης αθλούνται γύρω στα 100 παιδιά στο Στίβο, γύρω στα άλλα 100 παιδιά στις Ακαδημίες της Λευκήμης. Υπάρχει κόσμος που αθλείται καθημερινά στο γήπεδο, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι μόνο για την Αθλητική Ένωση Λευκήμης, αλλά για όλη την περιοχή. Λοιπόν, να σας πω πρώτα απ' όλα ότι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΛ τελείωσαν την 1η του Μάη που μας πέρασε. Ο εργολάβος μπήκε στο γήπεδο τέλος του Μάη και μας είχε διαβεβαιώσει ότι από τότε θα χρειαζόταν περίπου ένα μήνα για να τελειώσει το έργο. Από τότε δυστυχώς παρατηρήσαμε και κάποιες κακοτεχνίες στο γήπεδο. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με το Δήμο, αλλά δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Συνολικά ο εργολάβος δεν πρέπει να δούλεψε πάνω από 15 μέρες στο γήπεδο. Επίβλεψη δεν υπήρχε από κανένα επίσης. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην κατάσταση που έχουμε φτάσει τώρα. Ακούσαμε τον κύριο Κάντα, ελπίζει να έχει και ο ίδιος κάποιες απαντήσεις και σύντομα και να παρέμβουν και οι βουλευτές, όπως λέει. Έτσι είναι. Βέβαια. Και πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Γαλιατσάτο. Σε παρακαλώ πολύ. 9,5 εκατομμύρια είχαν δοθεί από το ΕΣΠΑ για την σπηλιά. Έχει γίνει το μισό έργο και αυτό που είναι προς τη θάλασσα και δεν έχουν ακουμπήσει εδώ, τη σπηλιά, που υπάρχει το πρόβλημα. Αυτά τα 9,5 εκατομμύρια, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε το 2020, αν δεν κάνω λάθος, η ιστορία αυτή, 21, 22, 23, παρατάσεις συνεχώς. Χάθηκαν 9,5 εκατομμύρια. Και τώρα θα χρηματοδοτηθούν αναγκαστικά από δικούς μας πόρους. Από πόρους εδώ της Ελλάδος, της κυβέρνησης. Δημοσίων επενδύσεων, να το πω έτσι καλύτερα, πιο σωστά. Δεν απορρόφησαν 9,5 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ. Για να ακούσουμε τι μας λέει ο κ. Γαλιατσάτος για αυτή την πικρή ιστορία. Πικρή, κυρίως πικρή, γιατί τώρα αποκαλύπτονται ένα-ένα το τι συνέβαινε. Να ακούσουμε τον κ. Γαλιατσάτο. Χρήματα στο ΕΣΠΑ χάθηκαν. Δηλαδή η χρηματοδότηση που είχαμε των 9,5 εκατομμυρίων ευρώ για να γίνει το έργο αυτό πιστώσεις ΕΣΠΑ, χάθηκαν, διότι έπρεπε να έχει τελειώσει το έργο μέχρι το τέλος του 23, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Τώρα λοιπόν το έργο εκτελείται με εθνικούς πόρους. Δηλαδή πληρώνουμε για από πάνω, ενώ θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε εκμεταλλευτεί την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Όλα αυτά συμβαίνουν σε αυτό το συγκεκριμένο έργο. Εν πάση περιπτώσει, ευχόμαστε κάποια στιγμή να τελειώσει και να μπούμε εμείς να μην παλιδευτούμε σε αυτό που λέμε ότι ούτε ο Νοέμβρης του 24 θα είναι ο χρόνος ο οποίος θα ολοκληρωθεί το έργο. Αυτή είναι η κατάσταση. Θεωρούμε ότι πρέπει να σκουμποθεί και η νη περιφερειακή αρχή στο συγκεκριμένο θέμα και να επισπεύσει. Λοιπόν, τον ακούσαμε, είναι όντως σοβαρή η καταγγελία του. Έτσι είναι σοβαρή, επισήμανση κάνει. Δεν καταγγελία. Επισήμανση. Ότι χάθηκαν 9,5 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ και τώρα χρηματοδοτείται το έργο αυτό από δημοσίων επενδύσεων. Και να δούμε πώς θα πάει εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Να δούμε τι θα κάνει η νέα περιφερειακή αρχή.
του Γιάννη Τρεπεκλή. Για να δούμε. Λοιπόν, έχουμε άλλο χρόνο. Όχι, όχι, Διονύση, πάμε γιατί πάρα πολύ. Να σε πάω σε σοβαρά θέματα. Πολύ σοβαρά θέματα. Και άλλα σοβαρά θέματα, γιατί και αυτά ήταν πολύ σοβαρά. Πάμε πολύ να δούμε χορηγούς και επιστρέφουμε. Κατάστημα Well στην Κέρκυρα με εξαιρετικές τιμές. Το καλοκαίρι είναι εδώ και το πολυκατάστημα Well μας προσφέρει όλα τα καλοκαιρινά είδη σε απίστευτες τιμές. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Μαγιό, παιχνίδια, πετσέτες, παπούτσια, παντόφλες και όλα τα αξεσουάρ για την θάλασσα και για το καλοκαίρι θα τα βρείτε στο πολυκατάστημα Well. Σε προσφορά και τα χειμερινά είδη. Πολυκατάστημα Well. Σε εξαιρετικές τιμές. Ταβέρνα Γαλήνη στον Άγιο Στέφανο Σινιών. Στο γραφικό λιμανάκι του Αγίου Στεφάνου, η Ταβέρνα Γαλήνη σας προσκαλεί να νιώσετε το αεράκι του Ιωνίου και να απολαύσετε την καλύτερη ποικιλία από μεσογειακές γεύσεις και φρέσκο ψάρι, συνοδευόμενη από ειδική λίστα κρασιών από Έλληνες παραγωγούς και όχι μόνο. Μοναδικές στιγμές λαχταριστών γεύσεων σε εσάς και τους αγαπημένους σας. Πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores Παουλής. Θα μας βρείτε στο περιφερειακό Λευκύμης, στη διασταύρωση Λιμανιού και στα τηλέφωνα 26620 22202 και 26620 29150. Με ένα κλικ στο www.kerkirastores.gr μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε τις παραγγελίες σας με δωρεάν και άμεση παράδοση στο χώρο σας. Εστιατόριο Rex στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού, στο κέντρο της πόλης. Από το 1932, σταθερά προτείνει γεύσεις με γνώμονα την παράδοση που σίγουρα δεν θα σας αφήσουν ανικανοποιητούς. Εστιατόριο Rex, για ένα ξέχαστο ταξίδι γεύσης. Corpus Sandals. Μεγάλη ποικιλία σε χειροποίητα σανδάλια, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά, από δέρμα εξαιρετικής ποιότητας για κάθε στυλ. Στο κατάστημά μας θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα πιο ξεκούραστα και μοδάτα ανατομικά σανδάλια της ελληνικής εταιρείας Fantasy Sandals. Νιώστε την γη κάτω από τα πόδια σας με ένα σανδάλι από το Corpus Sandals. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε με εμάς. Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας στην σελίδα μας www.joyscruises.gr. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Αχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630-64190.
Στο κέντρο της πόλης, το παραδοσιακό κατάστημα Παυλογιάννης σας προσφέρει όλα τα είδη συσκευασίας για επαγγελματική και οικιακή χρήση. Στο μοντέρνο χώρο μας θα βρείτε όλα τα είδη συσκευασίας που χρειάζεται ένα εμπορικό ή τουριστικό κατάστημα, όπως σακούλες, χάρτινες και πλαστικές, χαρτιά σε πολλά σχέδια και χρώματα και με κερκυραϊκά θέματα. Παυλογιάννης, στην Πλακάδα Καγιού, κουτιά χρυσοχοΐας, πουγκιά, ετικέτες αυτοκόλλητες και κρεμαστές, ρολό πλαστικό και χάρτινο και κορδέλες σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και διαστάσεων. Παυλογιάννης, χαμηλές τιμές. Και βέβαια, σε εμάς θα βρείτε όλα τα είδη χαρτοπολίου. Παυλογιάννης, στην Πλακάδα Καγιού, το δικό σας παραδοσιακό κατάστημα. Ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Intersport. Electronet. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμε με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα περιορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Megamart. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς? Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιο και ψεσταριές, κάρβουνου και υγραερίου? Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr. Megamart. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Megamart. Be smart. Buy smart. Λόγος αντιλογός, ενότητα δεύτερη, επιστρέψαμε εδώ Διονύση. Πολλά τα θέματα και σε αυτή την ενότητα. Πάμε να τα δούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε το κυκλοφοριακό. Ναι. Να το ξαναπώ, το κυκλοφοριακό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι όπως το έβαλαν οι παράγοντες τουρισμού, ενόχλησε την αστυνομία και ενόχλησε την αστυνομία γιατί. Γιατί δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω το εξής. Ένας παλιός παράγοντας, σεβαστός, που τίμησε τη θέση του πρόεδρου των τουριστικών πρακτόρων του ΑΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Καρίτος, μου είπε το εξής. 100.000 ενοικιαζόμενα έχουμε στην Κέρκυρα, Διονύση. 100.000 ενοικιαζόμενα. Έχουμε 1.500 μίνι μπας. Πού θα πάνε αυτά τα αυτοκίνητα? Ξέχωρα τα τουριστικά λεωφορεία. Ξέχωρα. 100.000 ενοικιαζόμενα. Η ουρά ξεκινούσε από την Πενίτσα και έφτανε στην πλατεία Σαρόκου. Και αν υποθέσουμε ότι είχαμε έναν αστυνομικό σε κάθε διασταύρωση, πού να τα διοχετεύσουν? Πού να πάνε αυτά τα αυτοκίνητα? Όλοι ήθελαν να μπουν μέσα. Οι ξενοδόχοι έστελαν τον κόσμο να μπει μέσα στο ιστορικό κέντρο. Όλοι. Όλοι πήραν τα νοικιαζόμενα τους και κατεβήκαν στο κέντρο. 50.000. Εγώ δεν λέω ότι και 100. 50.000 είναι οι Ιταλιανείς. Εμείς. Πού να χωρέσουν? Ναι, λέω, γι' αυτό ήταν πολύ πρόχειρη η αντιμετώπιση. Ενώ θα έπρεπε, κατά την άποψή μου την ταπεινή, εκεί που θα έπρεπε να εστιάσει
εστιάσουν οι παράγοντες τουρισμού είναι στις ελλείψεις που υπάρχουν στην αστυνομία. Να ενισχυθεί η αστυνομία, έπρεπε να κάνουν μια παρέμβαση. Και όχι αυτός ο τρόπος παρέμβασης που ήταν άδικος. Και αδίκησαν ακόμα και την προσπάθειά τους. Θέλω να ακούσουμε τον πρόεδρο του Ένωσης Αστυνομικών, τον κύριο Νίκο Μποζίκη, τι μας είπε. Την επιστολή την οποία είδε το φως της δημοσιότητας και εκφράζει παράπονα κατά της αστυνομίας. Καλώς εκφραστήκαν τα παράπονα, εγώ σας λέω. Ποιοι είναι αυτοί που εκφράζουν τα παράπονα? Επαγγελματίες του τουρισμού. Μάλιστα. Όλοι αυτοί οι επαγγελματίες του τουρισμού ήθελαν να διαμαρτυρηθούν σήμερα που φαίνεται το πρόβλημα και αναδείχθηκε το πρόβλημα μετά από μια αιτία. Όλο αυτό το καιρό που φωνάζουμε και μιλάμε, κανείς δεν ήθελε να μας πει. Λέτε τώρα, παιδιά, τι λέτε εσείς? Αυτά που λέτε είναι αλήθεια? Πήγανε ποτέ ως συλλογικότητες να διαμαρτυρηθούν στους τοπικούς βουλευτές, να αυξηθεί η οργανική δύναμη, όχι να αυξηθεί η οργανική δύναμη, να καλυφθούν και μέσα οργανικές θέσεις στο νησί? Πήγανε ποτέ να χτυπήσουν την πόρτα του Υπουργού και να πετύσουν όπως και οι επαγγελματίες αντίστοιχοι της Δωδεκανήσου? Γιατί το γνωρίζω πολύ καλά αυτό από τη Ρόδο που μιλάμε με τον πρόεδρο εκεί. Και το Φεβρουάριο μήνα απαιτούν να καλυφθούν και νέες οργανικές θέσεις στην Δωδεκάνησο. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν αυτοί ολιγορούν, δεν μπορούν να απαιτούν από την αστυνομία, ενώ γνωρίζουν ότι έχει ελλείψεις, να παρέχει υπηρεσίες τροχείας σε μια τροχιά αποδεκατισμένη. Αλλά να δούμε και μια άλλη παράμετρο. Έρχονται και φωνάζουν όλοι αυτοί οι οποίοι, αν θέλετε, με την αύξηση του τουρισμού, ωφελούνται. Ωφελούνται, ναι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο επιστρέφουν κάποια από τα. Υπάρχουν αντισυνδετικά ωφέλη από αυτά που ωφελούνται οι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή, τι εννοώ? Οι πρωτοβουλίες που έχουν πάρει για την επίλυση των προβλημάτων όλοι αυτοί οι επαγγελματίες. Γιατί αν πέρυσι, ας πούμε, είχαμε 100 ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στην Κέρκυρα, φέτος γίνανε 200. Αν είχαμε 50 τουριστικά λεωφορεία, φέτος γίνανε 75. Άρα όλα αυτά αυξηθήκαν. Στις ήδη υπάρχουσες υποδομές, στο ήδη υπάρχουν οδικό δίκτυο κακοσυντηρημένο ή διαλυμένο, χωρίς να υπάρχουν χώρες κάθμησης, εδώ είναι οι ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Δήμου, της Περιφέρειας, της κυβέρνησης. Άρα χωρίς να υπάρχει ανάπτυξη και χωρίς να υπάρχουν υποδομές αντίστοιχες, με τις ήδη υφιστάμενες, κατεστραμμένες και μη συντηρημένες υποδομές, ερχόμαστε και φωνάζουμε και φταίει η αστυνομία. Τον ακούσαμε, Διονύση, τον κύριο Μποζίκη, λέει αυτά που είπες και εσύ, ότι θα τους ήθελε να παρεμβαίνουν για τις ελλείψεις και για τα προβλήματα. Και λέει χαρακτηριστικά, αν είχαμε, λέει, μία εξέλιξη στις φυλακές εκείνη τη μέρα, ξέρει κανένας τι θα γινόταν. Είναι πολλά τα ζητήματα που βάζει ο κύριος Μποζίκης και έχει απόλυτο δίκιο και μακάρι το δούνε όλοι οι φορείς. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Περικλή Κατσαρό. Πάμε. Ο οποίος λέει και αυτός στη δική του θέση, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καταλυμάτων. Λέει και δική του άποψη και θέση. Βεβαίως συμμετείχει σε αυτή την επιστολή που έχει σταλεί στην αστυνομία. Πάμε. Εσείς, κυρία Ρέα, ότι ζούμε δύσκολες στιγμές και ώρες με το κυκλοφοριακό. Δεν αντέχουν οι δρόμοι, θέλετε να πείτε. Δεν αντέχει η κίνηση η οποία υπάρχει. Είναι η κακοκαιρία, μία κακοκαιρία έγινε. Θα πρέπει να ξέρετε και να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Τουλάχιστον από τη μεριά μου. Αλλά και από τους υπόλοιπους. Κάθε επιστολή που κάναμε σαν εκπρόσωποι, και εγώ σαν εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ενοικιασμένων Διαμερισμάτων, δεν έχει να κάνει με κανένα πρόσωπο. Δεν μεμφόμαστε κανέναν. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του, ο καθένας κρίνεται για τη δουλειά που κάνει. Και εμείς τουλάχιστον, και εγώ προσωπικά, έχω δείξει ότι οι συνεργασίες και με την αστυνομία και με την τροχέα και με όλους είναι μέσα σε επίπεδα κατανόησης. Ζητάμε τα αυτονόητα. Τι ζητάμε? Ζητάμε να υπάρξει η σωστή βοήθεια από τη μεριά της τροχέας προς αυτή την κατεύθυνση που είναι απερίγραπτη. Εντάξει, δεν λέμε ότι ούτε ο διοικητής τροχέας δεν κάνει τη δουλειά του σωστά, ούτε ο κύριος Σκουλαρίκης δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Εγώ νομίζω ότι πριν πουν όλοι το λίθο βαλέτο προς όλες αυτές τις επιστολές που κάνουμε, και θα συνεχίσουμε να κάνουμε επιστολές, είναι και μια βοήθεια. Διότι αυτή η επιστολή θα πρέπει, τουλάχιστον κι αν ήμουν εγώ, θα την έστελνα εγώ προσωπικά ο ίδιος στον Υπουργό και θα έλεγα: ορίστε, τι τραβάμε στην Κέρκυρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν στο νησί τους να υπηρετήσουν. Παιδιά και κυρίες που έχουν σπίτια. Γιατί αν πούμε ότι θέλουμε δύναμη να φέρουμε στο νησί, δεν υπάρχει σπίτι να μείνουν καταρχήν. Έτσι. Λοιπόν, εγώ προσβλέπω, και αυτό κάνω πάντα, ότι μέσα από οποιαδήποτε επιστολές γίνονται, και θα γίνονται οι επιστολές πάντα,
θα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια με κοινή συζήτηση, με αποτελεσματικότητα και όχι με λόγια. Τον ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Πεντικλή Κατσαρό, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αταλημάτων. Κοίταξε, η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Ο πρόεδρος του ΑΟΚΤΟ, ο κύριος Διαβάτης, γνωρίζει από αυτές τις καταστάσεις. Ξέρει ποιο ήταν το πρόβλημα. Τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ότι εκείνη την ημέρα θα έμπαιναν όλα τα τουριστικά λεωφορεία στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας. Έτσι, έτσι. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι θα μπαίνανε όλα τα ενοικιαζόμενα. Γιατί δεν πάνε στις παραλίες, αν να δουν κάτι στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας. Αυτή είναι η αλήθεια και καμία άλλη. Ακριβώς. Έτσι όπως την παρουσιάσαμε σε αυτή την ανακοίνωση που βγάλανε. Και να περάσουμε και στο θέμα του Sky. Είχαμε νέα αντίδραση από τον αντιδήμαρχο τουρισμού, τον κύριο Σπύρο Χαλκιόπουλο, για το θέμα αυτό της επιμονής του δημοσιογράφου να δυσφημεί το νησί μας. Κύριος κριτικός, δεν ξέρω, γιατί δεν θα έπρεπε να μπαίνει το προσωπικό στοιχείο και δεν πρέπει να μπαίνει το προσωπικό στοιχείο στους δημοσιογράφους. Εάν είχε μια κακή εμπειρία αυτός για 5 μέρες που έκατσε εδώ πέρα, δεν μπορεί να συλλήβδει να βάζει όλο το νησί στην ίδια μοίρα. Να λέει, πνίγεται η Κέρκυρα στα σκουπίδια. Και πού το λέει, σε ένα πολύ μεγάλο κανάλι, σε ένα σοβαρό κανάλι που είναι όπως είναι ο Sky. Πολύ σοβαρό κανάλι. Και να λέει αυτά τα πράγματα. Είναι ντροπή αυτά που κάνει. Και τα επαναλαμβάνει. Δυστυχώς, εγώ είμαι πολλά περισσότερα χρόνια από αυτόν στη δημοσιογραφία, αλλά ο τρόπος έτσι που παρουσιάζει είναι, θα έλεγα, τον αδική και σαν νέο δημοσιογράφο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χαλκιόπουλο. Πάμε, τον αντιδήμαρχο. Κάποια περίοδο υπήρξε το πρόβλημα, έτσι αυτό το αναγνωρίζουμε, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει εμείς οι ίδιοι Κερκυραίοι να δείχνουμε τέτοιες εικόνες δυσφήμισης. Εντάξει, αν υπήρχε πρόβλημα όπως υπήρχε από προηγούμενη δημοτική αρχή, προπροηγούμενη δημοτική αρχή, θα έλεγα εντάξει, υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή ήταν ένα ελεγχόμενο πρόβλημα, ήταν μόνο για μια μικρή περίοδο και σε κάποιες περιοχές, θα έλεγα, όπου έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Οπότε θεωρώ ότι η δημοτική αρχή, η οποία αύξησε την αποκομιδή στις περιοχές αυτές, βλέπουμε ότι η εικόνα έχει βελτιωθεί αρκετά. Και βέβαια, εδώ θα πούμε ότι η ευθύνη δεν είναι μόνο της Δημοτικής Αρχής, είναι και ευθύνη και των επιχειρηματιών, αλλά και των δημοτών, οι οποίοι και αυτοί βλέπουμε ότι πετάνε τα αντικείμενα όπου βρουν, και κάδοι οι οποίοι είναι άδειοι, βλέπουμε να έχουν σκουπίδια, σακούλες με σκουπίδια πεταμένες απ' έξω. Εντάξει, υπάρχουν θέματα τα οποία σίγουρα χρήζουν βελτίωσης, αλλά θεωρώ ότι το να προωθούμε τέτοιες εικόνες, να δημοσιεύουν τέτοιες εικόνες στα αθηναϊκά κανάλια, μόνο κακό κάνουν και τίποτα παραπάνω. Τον ακούσαμε λοιπόν για τον κύριο Σπύρο Χαλκιόπουλο. Έχουμε και μία δήλωση του κύριου Περικλή Κατσαρού, της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλήμματων. Ήθελε και αυτός να κάνει ένα σχόλιο για τα δημοσιεύματα. Πάμε να τον ακούσουμε. Το συγκεκριμένο κανάλι των Αθηνών, χωρίς να έχει τουλάχιστον να κρατήσει τις σωστές αυτές, εξευτέλισε την Κέρκυρα, ακριβώς. Αυτός ο άνθρωπος, ειλικρινά, δεν ξέρω το κατά πόσο και γιατί και τι σκοπό είχε, τουλάχιστον είναι ντροπή για τη δημοσιογραφία να έχει μέσα στους κόλπους τους τέτοιους ανθρώπους. Διότι εγώ αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, τα λέω και βγαίνω και τα λέω συνέχεια. Δεν έχω σταθεί ποτέ, δεν έχω κάνει ποτέ πίσω. Εκπροσωπώ έναν φορέα ο οποίος επί τρεις φορές συνέχεια μου δίνει τη δυνατότητα και την ικανότητα να τον εκπροσωπώ, ακριβώς γιατί δεν κρύβομαι πίσω από τις λέξεις και από τα λόγια. Αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν συμβεί με το συγκεκριμένο άνθρωπο είναι τουλάχιστον χειρίστου είδους εσχρότητες. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι και άνθρωποι δικοί μας από την Κέρκυρα συνηγόρησαν προς αυτή την κατεύθυνση. Μας κατηγορούν λοιπόν εμάς γιατί κάναμε μια επιστολή προς τον Δήμαρχο ή τον κάθε Δήμαρχο ή τον κάθε Περιφερειάρχη για θέματα τα οποία απασχολούν το νησί μας, και αυτοί οι ίδιοι ήταν οι δυσφημιστές του τόπου προς τα έξω. Ντροπή. Αυτό και τίποτα άλλο για αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Κατσαρό, η δική του άποψη, Διονύση. Να περάσουμε και στον υφυπουργό, τον κύριο Στέφανο Γκίκα, ο οποίος μας έκανε μια δήλωση ότι ήταν άκαρπη η προσπάθεια να βρεθεί μια λύση για το χρέος που υπάρχει με των 20 εκατομμυρίων μεταξύ ΔΕΙΑΚ και ΔΕΔΙΑ. Δεν γίνεται, το είπανε. Είναι ιδιωτική επιχείρηση, δεν μπορούμε να παρέμβουμε, δεν μπορεί να παρέμβει το κράτος. Να στον ακούσουμε τι μας είπε. Ρώτησα ο ίδιος στο επίπεδο του Πρωθυπουργού και στο επίπεδο βεβαίως του Υπουργού, του κ. Σκυλακάκη.
Θεωρώ ότι ορισμένες συνδέσεις που έχουν να κάνουν με κοινή ωφέλεια μπορεί να ξεπεραστεί ακόμα και αν πρέπει να μπει εγγυητής ο Δήμος. Αυτό είναι κάτι το οποίο συζητάει η ΔΕΗ. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξουν εξελίξεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Απλά τώρα μεσολαβεί η έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση στρέφει όλη της την προσοχή στην Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, είναι κάθε χρόνο η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εξαγγέλλεται εκεί για τον επόμενο χρόνο. Άρα ας περιμένουμε λίγες ημέρες. Εν τω μεταξύ, οι σημειακές παρεμβάσεις, και αυτό έχει σημασία να το πούμε, οι σημειακές παρεμβάσεις προχωρούν με πρώτη την περίπτωση της αφαλάτωσης στην Νότια Κέρκυρα. Τον ακούσαμε λοιπόν και τον Υφυπουργό. Ελπίσουμε να γίνουν οι νέες γεωτρήσεις, λέει, να συνδεθούν οι νέες γεωτρήσεις. Μακάρι, εκεί στο κτήμα Μέρλιν. Και πάμε στις παιδικές χαρές του Αγίου Μάρκου. Πάμε. Εκεί είδαμε για πρώτη φορά να διοδοτείται μετά από πολλά χρόνια η παιδική χαρά του Αγίου Μάρκου. Ας ακούσουμε τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Γκάτση. Πάμε. Πράγματι πήρε πιστοποίηση και όπως προείπατε, πολύ καλά γνωρίζετε το θέμα. Έχουμε αναφερθεί κατ' επανάληψη μέσω της εκπομπής σας. Το έχουμε αναδείξει το θέμα της μη νόμης. Το είχαμε αναδείξει ως πρώην τοπικό συμβούλιο. Δυστυχώς, για λόγους που πολλές φορές έχω αναφέρει στην εκπομπή σας και σε άλλες εκπομπές άλλων τοπικών μέσων ενημέρωσης και που για ευνότητες λόγους δεν χρειάζεται να ξανααναφέρω, δεν δόθηκε η απαραίτητη προσοχή. Όλοι πληροφορούμεθα, κυρία Ντούρου, αυτές το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλά ατυχήματα στην ελληνική επικράτεια από σε παιδικές χαρές, σε Λούνα Πάρκ, με πρόσφατο αυτό της Χαλκιδικής και κάπου αλλού που δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα στην επικράτεια. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να προλαβαίνουμε τέτοια προβλήματα και τέτοια περιστατικά. Τον ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Γκάτση, ευχαριστή και τον Δήμαρχο και την κυρία Τσιμπούλη, την αντιδήμαρχο. Να περάσουμε στον πρόεδρο του Άνου Γαρούνα που μας λέει για το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί με το βράχο στο χωριό. Που έπεσε στον Άνου Γαρούνα, πέσει... είναι ο κύριος Θυμάτης, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, πάμε να τον ακούσουμε. Δείτε, αυτή τη στιγμή πάμε στη φάση της αντικατάστασης των ζημιών, διότι η μισή πέτρα όπως εισπάγαμε μας έπεσε κάτω στο υπόγειο και αυτό θα μας καθυστερήσει κάνα 20ήμερο μέχρι να τις σπάσουμε και να τα αναβάσουμε τα μπάζα επάνω και να αποκαταστήσουμε τις ζημίες και στο κτίριο και γενικά στην περιοχή και του δρόμου που έχει υποστεί σοβαρή βλάβη. Πραγματικά από την πρώτη στιγμή ήταν όλες ο Δήμαρχος παρών, η πολιτική προστασία, η πυροσβεστική με συνεργασία που είδε η ΔΕΔΙΕ και αποκατάστησε άμεσα την κολόνα που είχε πέσει και υπήρχε κίνδυνος ρεύματος με επαφή με ανθρώπο. Και αμέσως και η ΔΕΙΑΚ αποκατάστασαμε χτες και είχε το χωριό νερό. Θα ταλαιπωρηθεί λίγο το χωριό αυτές τις ημέρες. Δεν θα υπάρχει διέλευση αυτοκινήτων στο σημείο αυτό. Έτσι θα είναι μόνο με τους κατοίκους ώστε να αποκαταστήσουμε όλη αυτή τη ζημιά και να φύγουν αυτά τα βαρέα από την πέτρα αντικείμενα. Τον ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Σημάτη. Να πάμε και στο Δήμο Παξών. Να ακούσουμε τον κύριο Βλαχόπουλο. Πάμε να τον ακούσουμε για το θέμα του νερού και το πώς έχει βρει τη λύση και την άκρη ο Δήμος Παξών. Πάμε να τον ακούσουμε. Εδώ, επειδή από παλιά αντιμετωπίζαμε το πρόβλημα, ακόμα και όταν οι βροχές ήταν περισσότερες σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, είχε γίνει προσπάθεια και από τους προηγούμενους δημάρχους να εξευρεθεί μια λύση που θα μπορούσε να εγγυηθεί τις απαραίτητες ποσότητες για την ίδρυυση του νησιού. Η λύση αυτή ήταν οι μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες όταν ανέλαβα εγώ νομίζω είχαμε τέσσερις μονάδες και τώρα μαζί με αυτή των αντιπάξεων έχουμε 8. Ο προγραμματισμός μας είναι για να πάρουμε ακόμα μία εφόσον έχουμε και τη βοήθεια από τη Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής και νομίζω ότι και με αυτή την προσθήκη την επόμενη χρονιά η δυνατότητα παραγωγής θα ξεπερνάει τα 2.000 κυβικά μέτρα ανά ημέρα. Οπότε έχουμε μία έτσι σιγουριά ότι μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες και τις υψηλής περίοδου. Κατά τα άλλα υπάρχουν οι λιμνοδεξαμενές. Η μία από αυτές βέβαια χρειάζεται συντήρηση. Πρέπει να αντικατασταθεί η μεμβράνη γιατί έχουν περάσει πολλά χρονιά και έχει χάσει την αντοχή του το υλικό. Ωστόσο, από τις βροχές πια και από τα φράγματα και τις λιμνοδεξαμενές
δεν μπορείς να αισθάνεσαι ασφαλής, γιατί έχει αλλάξει το κλίμα και είναι πολύ χαμηλότερος ο δείκτης βροχόπτωσης που έχουμε. Τον ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Βλαχόπουλο. Το συνεργάτη μας τον κύριο Προκύρη. Πάμε να δούμε τι μας ενημερώνει και σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον εξοδικαστικό συμβασμό. Για να δούμε τι είναι ο εξοδικαστικός συμβασμός. Είναι μία διαδικασία η οποία αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία οφείλουν ποσό πάνω από 10.000 ευρώ στο δημόσιο, δηλαδή εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, καθώς επίσης και σε χρηματοπιστωτικούς φορείς, όπως είναι οι τράπεζες, οι servicers και άλλα. Τι προβλέπει αυτός ο εξοδικαστικός μηχανισμός? Προβλέπει και δίνει τη δυνατότητα ένας οφειλέτης, όπως τον περιγράψαμε παραπάνω, να μην πτωχεύσει, άρα να ρυθμίσει τις οφειλές σε βάθος χρόνου. Ποιες είναι οι ευεργεσίες? Πρώτον, είναι ότι διαγράφεται μέρος της κυρίας οφειλής, των προστήμων, των προσαυξήσεων και των τόκων. Δεύτερον, είναι ότι παίρνει αμέσως φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για να κάνει τη δουλειά του. Όπως είπα προηγουμένως, είτε φυσικό πρόσωπο, είτε νομικό πρόσωπο. Το βασικότερο απ' όλα όμως είναι ότι δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής σε ένα μακροχρόνιο πλάνο. Οι οφειλές δηλαδή για το δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και εφορία φτάνει μέχρι και 240 δόσεις, ενώ για τις χρηματοπιστωτικούς φορείς, τράπεζες servicers, φτάνει μέχρι και τις 420 δόσεις. Θέλω εδώ να επιμείνω στο γεγονός ότι με τις νέες ρυθμίσεις δεν υπάρχει ο περιορισμός που υπήρχε προηγούμενα, όπου έπρεπε οι οφειλές τις οποίες είχε κάποιος έπρεπε κατά 90% να αφορά έναν, δηλαδή το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες. Τώρα αυτό έχει απαλληφθεί, δεν υπάρχει. Επίσης, το επιτόκιο για αυτές τις παραπάνω δόσεις που είπαμε καθορίζεται με τις νέες ρυθμίσεις στο 3% σταθερά για τα 3 πρώτα χρόνια και για τις οφειλές στο δημόσιο και για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και στους χρηματοπιστωτικούς φορείς. Έναντι του προηγουμένου καθεστώτος, το οποίο προέβλεπε ότι οι ρυθμισμένες οφειλές προς τους τράπεζες και τα servicers είχαν επιτόκιο Euribor, περίπου 3,5% σήμερα, και αν ήταν εξασφαλισμένες, περιθώριο 2,5%, δηλαδή 3,5% και 2,5%, 6%, σήμερα 3%. Και αν δεν ήταν εξασφαλισμένες οι οφειλές, Euribor, συν 3%, δηλαδή 3,5% και 3,5%, ενώ σήμερα 3%. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να αιτηθεί την υπαγωγή του σε αυτόν τον εξοδικαστικό μηχανισμό είναι εύκολο, σε μια πλατφόρμα στην οποία μπορεί να μπει με τους κωδικούς του TaxisNet και να δει το περιβάλλον, να συμπληρώσει τα παιδεία και να κάνει την αίτησή του, γιατί ομολογουμένως είναι μια καλή ευκαιρία και βλέπουμε ότι μέρα με την ημέρα, μήνα με το μήνα, όλο και περισσότεροι οφειλέτες κάνουν χρήση της. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Σπύρο Προκύρη, τον ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά. Και να πάμε και σε μία πολύ ωραία γιορτή που έκανε για τα 100 χρόνια του Κομμουνικού Άτσι στην Κέρκυρα ο κύριος Λάζαρης. Ο Κωνσταντίνος Λάζαρης και το κατάστημα Λάζαρης. Είδαμε και την κυρία Γκερέκου, τον κύριο Γκίκα. Έχουμε ετοιμάσει ένα όμορφο ρεπορτάζ, πάμε να το δούμε. Thank you.
να παραμείνουν αναλύωτες μέσα στον χρόνο. Το κουμκουάτ είναι ένα φρούτο με σημαντική τροφική αξία, είναι πλούσιο βιταμίνη C και ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα και προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες, ενώ τις οδικές του ιδιότητες βοηθούν στην καταπολέμηση της λεγμονής και τη διατήρηση υγείας του δέρματος. Ευτυχώς σήμερα έχουμε συγκεκριμένους μόνο στην τεχνολογία και την ονοσία που μας επιτρέπουν να τηρούμε υψηλό επίπεδο ποιότητας, υγιεινής και ασφάλεια. Κωνσταντίνε, περιμένω υλικό όπως και από άλλους για να γίνει να φιλοξενηθούν μέσα στα site του ΕΟΤ ως ένα καλό παράδειγμα προώθησης τοπικών προϊόντων, εμπειρίας για τους επισκέπτες μας, γευστικής εμπειρίας που εσύ με τόσο όμορφο τρόπο το κάνεις τώρα εδώ και χρόνια. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία σε ό,τι υπόλοιπο κάνεις. Είμαστε κοντά σου, όπως και σε όλους φυσικά τους παραγωγούς του κουμκουάτ στην Κέρκυρα. Το κουμκουάτ στα καντονέζικα, όπως όλοι γνωρίζετε, σημαίνει χρυσό πορτοκάλι. Και πραγματικά είναι ένας χρυσός για το νησί μας. Έχει ενσωματωθεί στα έθιμά μας, στην καθημερινότητά μας. Έχει ταυτιστεί με το νησί μας, αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο προϊόν μας που έχει εμπλουτίσει έντονα την ταυτότητα της Κέρκυρας ως τουριστικό προορισμό. Αγαπητέ Κώστα, καταρχάς να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία αυτή, τα 100 χρόνια του κουμκουάτ. Είναι πράγματι μια σημαδιακή χρονιά φέτος. Το κουμκουάτ είναι συνυφασμένο με τον τόπο μας, συνυφασμένο με τα προϊόντα του τόπου μας. Και η Κέρκυρα είναι γνωστή ακριβώς για τα παράγωγα του κουμκουάτ. Έχει γίνει μάλλον κουραστική και οι επιχειρηματικότητες τύπου Λάζαρη μας δίνουν την αισιοδοξία ότι η επόμενη μέρα υπάρχει για την Κέρκυρα. Το είδαμε και αυτό. Ακούσαμε την κυρία Κερέκου να στηρίζει τις νέες επιχειρήσεις που προωθούν τα τοπικά προϊόντα. Λοιπόν. Διονύση, δεν έχει άλλο χρόνο. Τα είπαμε όλα σήμερα και πόσα άλλα έχουμε αφήσει. Διονύση, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Σε αυτό το σημείο, η εκπομπή Λόγος Αντίλογος ολοκληρώθηκε. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλα μας τα ρεπορτάζ στο corfu.tvnews.gr. Κατάστημα Well στην Κέρκυρα με εξαιρετικές τιμές. Το καλοκαίρι είναι εδώ και το πολυκατάστημα Well μας προσφέρει όλα τα καλοκαιρινά είδη σε απίστευτες τιμές. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Μαγιό, παιχνίδια, πετσέτες, παπούτσια, παντόφλες και όλα τα αξεσουάρ για την θάλασσα και για το καλοκαίρι θα τα βρείτε στο πολυκατάστημα Well. Σε προσφορά και τα χειμερινά είδη. Πολυκατάστημα Well. Σε εξαιρετικές τιμές. Ταβέρνα Γαλήνη στον Άγιο Στέφανο Σινιών. Στο γραφικό λιμανάκι του Αγίου Στεφάνου, η Ταβέρνα Γαλήνη σας προσκαλεί να νιώσετε το αεράκι του Ιωνίου και να απολαύσετε την καλύτερη ποικιλία από μεσογειακές γεύσεις και φρέσκο ψάρι, συνοδευόμενη από ειδική λίστα κρασιών από Έλληνες παραγωγούς και όχι μόνο. Μοναδικές στιγμές λαχταριστών γεύσεων σε εσάς και τους αγαπημένους σας. Πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores Παουλής. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Λευκύνης, στη Διασταύρωση Λιμανιού και στα τηλέφωνα 26620 22202 και 26620 29150. Με ένα κλικ στο www.kerkyrastores.gr μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε τις παραγγελίες σας με δωρεάν και άμεση παράδοση στο χώρο σας. Εστιατόριο Rex στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού, στο κέντρο της πόλης. Από το 1932, σταθερά, προτείνει γεύσεις με γνώμονα την παράδοση που σίγουρα δεν θα σας αφήσουν ανικανοποιητούς. Εστιατόριο Rex. Για ένα ξέχαστο ταξίδι γεύσης. Corfu Sandals. Μεγάλη ποικιλία σε χειροποίητα σανδάλια, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά, από δέρμα εξαιρετικής ποιότητας για κάθε στυλ. Στο κατάστημά μας θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα πιο ξεκούραστα και μοδάτα ανατομικά σανδάλια της ελληνικής εταιρείας Fantasy Sandals.
Νιώστε την γη κάτω από τα πόδια σας με ένα σανδάλι από το Corfus Sandals. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε με μας. Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας στην σελίδα μας www.joyscruises.gr. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κεκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Εχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630-64190. Το κέντρο της πόλης, το παραδοσιακό κατάστημα Παυλογιάννης, σας προσφέρει όλα τα είδη συσκευασίας για επαγγελματική και οικιακή χρήση. Στο μοντέρνο χώρο μας θα βρείτε όλα τα είδη συσκευασίας που χρειάζεται ένα εμπορικό ή τουριστικό κατάστημα, όπως σακούλες, χάρτινες και πλαστικές, χαρτιά σε πολλά σχέδια και χρώματα και με κερκυραϊκά θέματα. Παυλογιάννης, στην Πλακάδα Καγιού, κουτιά χρυσοχοΐας, πουγκιά, ετικέτες αυτοκόλλητες και κρεμαστές, ρολό πλαστικό και χάρτινο και κορδέλες σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και διαστάσεων. Παυλογιάννης, χαμηλές τιμές. Και βέβαια, σε εμάς θα βρείτε όλα τα είδη χαρτοπολίου. Παυλογιάννης, στην Πλακάδα Καγιού, το δικό σας παραδοσιακό κατάστημα. Ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ιντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμαι με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά.
Αποκτήστε την κάρτα περιορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Megamart. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr. Megamart. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Megamart. Be smart. Buy smart.